επικρατέστε. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Έχω έρθει για να κάνω τη δουλειά μου εδώ πέρα. Δεν έχω κανέναν ιδιαίτερο λόγο να μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Είναι ζητήματα για τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει φυσιολογικά. Είστε έτοιμος να ακυρώσετε ή να δώσετε μια λύση στο χρέος της Ελλάδας σήμερα? Θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην Ελλάδα. Γνωρίζετε τη θέση της Γαλλίας. Η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιες πρόοδους. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που έχει εκτελέσει τις μεταρρυθμίσεις μέχρι τώρα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Πρέπει να λάβει και άλλα μέτρα. Και φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο το δημοσιονομικό τομέα. Η Ελλάδα λοιπόν, αφού σέβεται τις δεσμεύσεις της, πρέπει και η Ευρώπη να το κάνει, και μέσα στο πλαίσιο αυτών των δεσμεύσεων πρέπει να λάβουμε μέτρα για να ουσιαστικά ελαφρύνουμε το χρέος. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για βραχυπρόθεσμα μέτρα όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι θα έχουμε μια συμφωνία ως προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια μετά θα πρέπει να συνεχίσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα του χρέους. Υπάρχουν βέβαια αντιφάσεις και κάποιες συγκρούσεις μεταξύ των μεν και των δε, αλλά νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε κάτι θετικό σήμερα. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που σήμερα το ευρώ έχει μια αξία συγκεκριμένη. Υπήρχαν βέβαια ζητήματα τα τελευταία χρόνια που έφεραν πλήγμα, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα επιθυμεί να παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρώπης, οπότε σήμερα πρέπει να είμαστε ως Ευρωπαίοι σταθεροί ως προς όλα αυτά, γιατί η Ελλάδα, το επαναλαμβάνω, είναι μέλος της Ευρώπης. Είχαμε το δημοψήφισμα του κύριου Ρέντσι. Τι μπορεί να κάνει σήμερα η Ευρώπη να περιορίσει τους συστημικούς κινδύνους? Δεν υπάρχει κανένας συστημικός κίνδυνος ιδιαίτερος. Είναι αποφάσεις που έχουν αφορούσε το δημοψήφισμα τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ιταλία. Δεν έχει καμία σχέση με συστημικούς κινδύνους για την Ευρώπη. Σήμερα, για λόγους που γνωρίζετε, υπάρχει μια νομισματική πολιτική στην Αμερική που έχει πάρει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Αυτός ο δρόμος γίνεται όλο και πιο παγιωμένος και αυτή είναι η αξία του δολαρίου σήμερα, αλλά εμείς έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον, ένα σταθερό ευρώ, και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για να δώσουμε όθηση στην οικονομία της Ευρώπης και στην ανάπτυξη. Τι πιστεύετε για την κυβέρνηση του Ματέο Ρέντσι και αν αυτό είχε σχέση με τα ελλείμματα στην Ιταλία? Πρέπει να αναλύσουμε αυτό που έγινε στην Ιταλία, αλλά αυτό αφορά τις μεταρρυθμίσεις, τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, και αυτό θα γίνει στο πλαίσιο του κοινοβουλίου τους. Αν θέσουμε το ζήτημα της Ευρώπης σε σχέση με το δημοψήφισμα, η Ευρώπη είναι βαθιά ριζωμένη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εσείς κάνετε αυτά τα σχόλια, αλλά εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς Ιταλούς που είναι βαθιά ριζωμένοι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.